Και στη σύνδεσή μας θα βρούμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπακογιάννη. Γεια σας, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα σας. Μπήκαμε στα πολύ δύσκολα από ό,τι φαίνεται, κυρία Μπακογιάννη. Όλοι οι αναλυτές, όλοι οι ειδικοί, όλοι οι συνάδελφοί σας κλπ. Αυτό εκτιμούν. Πριν από λίγο αυτό μας είπε και το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη προς επίρρωση αυτού και τοποθετήσεις του κυρίου Συρίγου, ο οποίος εκτιμά ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη φάση. Εσείς τι λέτε? Συμφωνώ. Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη φάση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όπως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε ένα τρίμηνο εξαιρετικά δύσκολο μπροστά μας. Ένα τρίμηνο το οποίο, αν υπολογίσετε τις αμερικανικές εκλογές μέχρι 20 Ιανουαρίου που είναι η ορκομοσία του νέου Προέδρου, θα είναι το τρίμηνο στο οποίο ο Ερντογκάν θα προσπαθήσει δια της βίας, θα έλεγα ευθέως, να επιβάλλει άλλους όρους του παιχνιδιού. Δια της βίας, λέτε, δηλαδή τι εννοείτε? Βίας, κυρία Μπακογιάννη. Εννοώ ότι ο Ερντογκάν πάει γυρεύοντας αυτή τη στιγμή για κάποια μορφής θερμό επεισόδιο, το οποίο θα του επιτρέψει να αλλάξει τους όρους του διαλόγου που του έχουν επιβληθεί. Εμείς έχουμε κερδίσει στη φάση αυτή τη μάχη του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, δηλαδή όλοι, είτε οι Αμερικάνοι είτε οι Ευρωπαίοι, μιλούν για διερευνητικές εντολές, επαφές οι οποίες θα έχουν σαν στόχο τις συνομιλίες για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Το λέει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό είναι ένα πλαίσιο. Ναι, αυτό λέω. Και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι λένε ακριβώς το ίδιο. Είναι βέβαιο ότι ο Ερντογκάν με την κίνησή του αυτήν έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όλους εκείνους οι οποίοι ισχυριζόντουσαν μέχρι τώρα ότι βρε παιδιά εντάξει, κάνει πίσω και τα λοιπά και μπορούμε να ξεκινήσουμε με άλλες λογικές. Αυτό η Γερμανία, λέτε? Ένα πολύ τη Γερμανία λέω, ναι. Μάλιστα. Η Γερμανία, έχω πει ότι δεν θα ήθελα να είμαι συνεργάτης της Μέρκελ την ώρα που έμαθε η Μέρκελ ότι ο Ερντογκάν ξαναβγάζει το όρους ρέις στη θάλασσα. Άρα είναι βέβαιο ότι έχουμε μπροστά μας μία φάση εντονότατης διπλωματικής δραστηριότητας. Μέχρι χθες τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά με την έννοια ότι εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ στα όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά τέτοια ανακοίνωση του State Department, η οποία δεν κάνει την παραμικρή προσπάθεια να μιλήσει για τα δύο μέρη, αλλά λέει ευθέως, δείχνει με το δάκτυλο τον Ερντογκάν ως τον ταραχοποιό της περιοχής. Θα τον σταματήσει, λέτε, αυτό και είναι ικανό κάτι τέτοιο, μια πίεση τέτοιου είδους πολύ έντονη, όπως πραγματικά είναι δηλαδή αυτή η δήλωση? Ακούστε, αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει. Εγώ είπα και θα το ξαναπώ ότι δεν θεωρώ ότι δεν αποκλείω καθόλου να υπάρξει μια αμερικανική παρέμβαση πολύ ισχυρότερη από αυτήν την οποία έχουμε δει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι παραμονές εκλογών, η διάλυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ θα είναι πλέον πραγματικά το κερασάκι στην τούρτα για τον Τραμπ. Δηλαδή λέτε ότι μπορεί να υπάρχει και σε υψηλότερο επίπεδο παρέμβαση για να μην έχουμε αναταράξει την περιοχή? Ναι, αυτό λέω. Για πριν από τις εκλογές. Για μετά τις εκλογές όμως, το χρονικό διάστημα των μετά των εκλογών είναι χρονικό διάστημα το οποίο αναμφισβήτητα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, αυτό είναι ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα χρειαστεί η μέγιστη δυνατή προσοχή. Εδώ και 22 ώρες η υποβή του Roots Race είναι κλειστή και δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται ακριβώς. Αν όμως αυτό που έχουμε όχι και δεν γνωρίζουμε τώρα. Καλά, προφανώς. Εμείς λέμε. Γνωρίζουμε. Σωστά, σωστά. Απλώς λέω τι συμβαίνει στις τελευταίες ώρες. Αν λοιπόν κάνει πράξη αυτό που λέει ο Ερντογκάν και φτάσει όντως μετά τα 12 ναυτικά μίλια ή στα 6,5 όπως προβλέπει η Ναύτεξ. Η Αθήνα τι κάνει, η Ελλάδα τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Ό,τι έκανε και το καλοκαίρι. Δηλαδή στέλνει ακριβώς τις ίδιες δυνάμεις στην περιοχή, προφυλάσσει και στέλνει τα μηνύματα της αποφασιστικότητας τα οποία έστειλε και νωρίτερα, αποφεύγει να κάνει κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν τη χώρα μας στη θέση του τελώντος το άδικο, δηλαδή να μην κάνουμε την πρώτη κίνηση δηλαδή. Να μην κάνουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας γυρίσει το παιχνίδι. Διότι στη φάση αυτή δεν υπάρχει κανείς. Και όταν σας το λέω, και σας το λέω ειλικρινά, διότι εγώ χθες και προχθές ήμουν όλη την ημέρα
σε μια τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πέρασε μια motion εναντίον της Τουρκίας που δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με μια πλειοψηφία 16-3. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν μπορέσαν να βρουν κανέναν εκτός από το Αζερβαϊτζάν. Έπρεπε, κυρία Μπακογιάννη, να μην φύγουμε λίγο από το θέμα. Έπρεπε η Ελλάδα, το είπε ο κύριος Συρίγος πριν, το ζήτησε ο κύριος Τσίπρας χθες, να έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια εδώ και χρόνια. Συγγνώμη, αυτό να κάνω μια ερώτηση λίγο αλλιώς, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Η πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης λέει ότι επειδή δεν έχουν πιάσει μέχρι τώρα οι απειλές για κυρώσεις και η πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσεις, μήπως πρέπει να δείξουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ, στην Αμερική, ότι έχουμε και εμείς όρια και ότι δεν θα πουλάει μόνο τρέλα ο Ερντογάν, αλλά θα δείξουμε και εμείς τις κόκκινες γραμμές μας. Άρα γι' αυτό να επεκτείνουμε σε σχετικά ανώδυνη περιοχή στα 12 ναυτικά μίλια, στην Κρήτη, νότια και ανατολικά. Και αν χρειαστεί, ανάλογα με τις εξελίξεις, και νότια των Δωδεκανήσων και των νησιών της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό θα μπορούσε να ήταν μια ένδειξη που να πιέζει τους Ευρωπαίους να αναλάβουν πιο σημαντικές πρωτοβουλίες και κυρίως να πάρουν κυρώσεις. Όχι, κύριε Κλαδιανέ, εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα κάνεις με μια στρατηγική μακροπρόθεσμη, δεν το κάνεις ως απάντηση. Δεν το κάνεις δηλαδή υπό την πίεση του ότι έβγαλε το Ρουσρέις και να και εγώ απαντώ με τα 12 μίλια. Για να είμαι δε και τελείως ξεκάθαρη, μου κάνει τρομερή εντύπωση η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συμβουλεύουν τον κύριο Τσίπρα, τους ξέρω προσωπικά, ξέρω πόσο προσεκτικοί και πόσο υπεύθυνοι είναι. Το να λες αυτή την ώρα, αυτή την κουβέντα, ή τι λες υπό την άλλη έννοια την οποία κάποτε είχε κάνει το «βυθίσατε το χώρα», ή όταν τη λες χωρίς αυτού του είδους την λογική, τότε είναι εξαιρετικά επικίνδυνα παιχνίδια. Και νομίζω ότι στη φάση αυτή θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί και πολύ πιο υπεύθυνοι σε αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε. Διότι δεν είναι αστείο, περνάμε πραγματικά μια πάρα πολύ επικίνδυνη περίοδο. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Όταν λοιπόν περνάς αυτή την περίοδο και δεν έχεις το άλοθη της άγνοιας, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Εγώ γι' αυτό σας ρώτησα αν έπρεπε να το έχουμε κάνει. Όχι τώρα. Τώρα δεν γίνονται κινήσεις έτσι εν θερμό. Λέμε στο παρελθόν αν έπρεπε να έχει γίνει. Ακούστε, τέτοιου είδους τώρα μνημόσυνα δεν είναι, νομίζω πως είναι η ώρα να κάνουμε. Όλοι ξέρουμε ότι είχαμε να κάνουμε με ένα μπακάζους μπέλι εδώ και πολλά χρόνια. Σωστά. Όλοι ξέρουμε ποιες ήταν οι λογικές, τι μπορούσε να κάνει η Ελλάδα. Μάλιστα. Και πότε μπορούσε. Όλοι επίσης ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα αυθαίρετο δικαίωμα της χώρας μας, το οποίο όταν εμείς κρίνουμε έχουμε τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουμε μονομερώς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, το πότε θα το κάνουμε θα κριθεί από την ελληνική πολιτική ηγεσία και από κανέναν άλλον. Και πάντως δεν θα κριθεί ως σπασμωδική απάντηση. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν θα γίνει ως σπασμωδική απάντηση.